Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Ελβετία, στην πόλη Βασιλεία. Βασιλεία πήρε το όνομα από την ελληνική λέξη βασιλεύς, βασίλειο, βασίλισσα, βασιλόπες κτλ. Έχει λοιπόν ελληνικές ρίζες. Γιατί όπου και να γυρίσετε σε όλο τον κόσμο ένα κομμάτι Ελλάδα θα το βρείτε παντού. Ελληνικές ρίζες, η ονομασία της βασιλείας. 107,5. Η Ελβετία, μια μυστήρια χώρα. Είναι μια χώρα της δυτικοκεντρικής Ευρώπης, η οποία συνορεύει δυτικά με τη Γαλλία. Γαλλία από το γάλα έχει πάρει την ονομασία της η Γαλλία. Λέγεται ότι σε μία από τις περιπλανήσεις του ο Ηρακλής, περνώντας από τη Γαλλία την τότε Γαλατία, την οποία ο Ηρακλής ονόμασε Γαλατία, μετά το πέρασμά του ονομάστηκε Γαλατία, διότι οι γυναίκες, λέει, ήταν κόκκινομάλες, κάτασπρες σαν το γάλα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ηρακλής ονόμασε τη χώρα εκείνη Γαλατία, από τα κάτασπρα στήθη των γυναικών. Πάλι Ελλάδα βρίσκουμε. Νότια και νότιο-ανατολικά συνορεύει με την Ιταλία. Δικιά μας χώρα αυτή, η κάτω Ιταλία και η Σικελία αποτελούσαν μέρος αποικιών από την Μητροπολιτική Ελλάδα. Πολλές πόλεις όπως η Νάπολη, όπως οι Σιρακούσες, όπως η Ημέρα, όπως το Παλέρμο και τόσες άλλες πόλεις έχουν ελληνικές ονομασίες. Λίμπερο. Θρυλική Λίμπερο. Η Ιταλία, η οποία υπήρξε αυτή που έβαλε τέλος στην μεγάλη αυτοκρατορία, παντοκρατορία, την ναυτική υπερδύναμη της εποχής στην Αθήνα, όταν με τις προτροπές του Αλκιβιάδη εξεστράτευσε ή μάλλον έπλευσε με 300 τριήρης εναντίον των Σιρακουσών, για να την καταλάβει και εκεί ο στόλος της και ο κόσμος όλος που έστειλε βρήκανε φρικτό τέλος. Τα καράβια βουλιάξανε. Οι δε Αθηναίοι πολίτες, οι πιο ανεβασμένοι της εποχής, που δεν λογαριάζανε κανέναν και νομίζανε ότι με την απληστία τους μπορούν να κυριαρχήσουν, και κάνανε εχθρούς όπως η ΑΕΚ σε όλο τον κόσμο, γιατί από την απληστία της άπλωσε το βρωμόχερό της πέρσι και στέρισε τον τίτλο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι και οι Αθηναίοι τιμωρηθήκανε από την Ιταλία. Και πάλι λοιπόν βρίσκουμε Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Και ανατολικά συνορεύει με την Αυστρία και το Λίχνενστάιν. Μυστήρια χώρα. Ύπουλη χώρα. Σημαία της είναι κόκκινη με έναν άσπρο σταυρό. Επίσημες γλώσσες: γερμανικά 63,7%. Όξο, ρε! Γαλλικά 20,4%. Ιταλικά 6,5%. Ρετορωμανικά 0,5%. Και ποντιακά 0,3%.
Το πολίτευμά της είναι ομοσπονδιακή, συνοβουλευτική, άμεση δημοκρατία. Είναι μια χώρα γεμάτη αμαρτία και διαπλοκή, με μια ουδετερότητα την οποία χρησιμοποιούν οι Ελβετοί τα τελευταία 100 χρόνια. Έχει βγάλει τον ελβατικό πάτο της από όλους τους πολέμους. Όλος ο πλούτος του κόσμου είναι μαζεμένος εκεί, και αν αύριο από όλες τις χώρες του κόσμου, από το ΟΗΕ, βγάλουν ένα νόμο ότι κατάσχονται όλες οι καταθέσεις και όλα τα πλούτη που είναι κρυμμένα στις θηρίδες της Ελβετίας, των ελβατικών τραπεζών, και τα βουτήξει ο παγκόσμιος οργανισμός, ο κόσμος όλος θα αλλάξει, οι πρόσφυγες θα παραμένουν σπίτια τους, πηγάδια θα ανοίξουν μέσα στην έρημο, τα νερά του Νείλου που χύνονται στη θάλασσα θα ποτίζουν την έρημο, εκατομμύρια κόσμος θα βρει δουλειές, την ησυχία του, και δεν θα χρειαστεί να μπαίνει μέσα στις βάρκες και να πνίγεται, να σκυλοπνίγεται στις ακτές είτε της Ιταλίας, είτε της Ισπανίας, είτε της Ελλάδος. Όχι, να τα λέμε σωστά. Βέβαια να τα λέμε σωστά. Λίμπερο. Σε αυτή την ύπουλη χώρα, τη διαπλεκόμενη, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε μια ελληνική πόλη, τη Βασιλεία, για να κυνηγήσει το όνειρο. Θα πεις, ρε μεγάλε τώρα, ποιο όνειρο θέλεις να κυνηγήσεις? Άντε και την πέρασες που την βρήκες λαβωμένη, αποσυντονισμένη, ζαβλακωμένη. Το μεγάλο βουνό της Νοβάρτης που λέγεται Football Club Βασιλεία, με όλη τη δυναμική του τεράστιου αυτού οργανισμού, με τις κρυφές συμφωνίες, τα κρυφά ραντεβού, και είδατε ένα πέναλτι πως το έπνιξε ο διαιτητής στην Τούμπα, πως επέτρεψε, πως έγινε η σφαγή με το βαμβάκι. Κορόιδα παοξίδες, αλλά τρεμάμενοι από τις περσινές άδικες τιμωρίες, λουφάξατε κι εσείς και οι παίκτες και οι προπονητές και τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες. Μην ξεσηκώνετε τον κόσμο. Γιατί είδατε τι γίνεται. Είτε έχεις δίκιο, είτε έχεις άδικο, θα τιμωρηθείς. Προσοχή και κοιτάτε εδώ, Αυτό έγινε πέρσι. Και αυτό έγινε μάθημα στους παοξίδες, ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να μιλάμε. Ναι, αλλά εκεί αλλάζει το DNA του παοξί. Ο παοξής αισθάνεται σαν τον Νίκο Ξανθόπουλο, σαν τον Ρομπέτο Δασόν, σαν τον Λίσταρχο Νταβέλη, σαν τον Γιαγκούλα, το Φώτη, ο οποίος έδρασε εδώ πέρα στον Όλυμπο, σαν τον άνθρωπο που αντιστέκεται σε οποιαδήποτε στραβωμάρα βρει μπροστά του, σε οποιαδήποτε αδικία και σε οποιοδήποτε συμμορία παρακράτους που κυβερνάει και διοικεί τις υπηρεσίες σήμερα. Όποια υπηρεσία και να πας σε όλο τον κόσμο, θα βρεις μια διαπλοκή. Βάλε μου μουσική. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο παοξής να χάσει
τη μεγάλη δυναμική που δεν είναι άλλη από το να χτυπάει γροθιά στο μαχαίρι και να μασάει τίποτα. Δεν με νοιάζει, έτσι και με σφάξεις θα τα κάνω γιάμπαλα. Θα διαμαρτυρηθώ, θα μπω μέσα, θα κυνηγήσω, θα κάνω στη σφαγή. Άμα θα μπεις μέσα και παίξεις μπάλα και με κερδίσεις, θα χειροκροτηθείς. Ή θα υπάρξει, αν είναι καμία ομάδα πολύ μισητή, μια σιωπή και τίποτα παραπάνω. Είναι δίκαιος ο Παοξής. Δεν αρέσεται σε οποιαδήποτε φάση αδικίας και αν συναντήσει μπροστά του. Δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου, θέλει να είναι καθαρός, να διαφέρει από τους άλλους. Εσύ είσαι αυτός, τι λέει, εγώ έχω λέει, βγαίνω και ο Πασχάλης, έχω λέει 45, λέει πρωταθλήμα. Μπανάξει, 145. Ποια είναι η εξωτερική σου εμφάνιση? Βρωμοκοπάς μπόχα. Είσαι ένας πλούσιος γέρος, με γυαλιά φαλακρός γελίο άτομο, που την πέφτει σε κοριτσάκια και ξεφτελίζεται. Αυτό είσαι. Όχι εσύ, ο κύριος Πασχάλης. Ο κύριος είναι εξαίρετος κύριος. Ο Ολυμπιακός, η φάτσα του δείχνει ένα ντοκογλύφο βρωμιάρι, καμπούρι, που λέει είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ένα λαδέμπορο που για ένα τενεκέ λάδι έπαιρνε δυο σπίτια και την κόρη για μια βραδιά. Κι εγώ έχω δύο. Μόνο δύο. Αλλά λάμπουνε ρε φίλε. Τα έχω σε βιτρίνα. Έρχεται ο Ελβετός, παίρνει την Ελβετίδα γυναίκα του με τις σκοτσίδες και τις φακίδες τις κόκκινες. Τα δυο χοντρομπαλά, τους δυο χοντρομπαλάδες γιους του, με τις τυράντες, τις πέτσινες και τα παντελόνια. Και έρχεται να τα δει και να πει πω αυτά είναι ρε τα δύο που πήρες. Και βγαίνει ο άλλος από την Κατερίνη, ο έτερος Καπαδόκης, και σου λέει αυτά και έκαναμε και εμείς. Τι εσείς, να πάτε να κρυφτείτε. Εγώ λέω έχω 14, μπά να έχει 1314. Βρωμάς. Όχι εσύ, εσύ είσαι νοικοκύρης, ξέρουμε. Αυτό που πιστεύεις βρωμάει. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βάρη. Βρωμάς, ζέχνεις. Κι ο άλλος ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο, εκείνη την ξεφτύλα που ταλαιπωρεί έναν κόσμο ολόκληρο, τώρα τους κάνουν έξωση. Ακούστε, τους κάνουν έξωση την ομάδα του Παναθηναϊκού από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Γιατί λέει χρωστάει? Μπήκε ο Γιαννακόπουλος εκεί, μένεται ο πόλεμος στις οικογένειες. Ποιος θα πάρει τον Παναθηναϊκό? Γιατί να ξέρετε κάτι, ο γίγαντας του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι Ολυμπιακός, και θέλω τη γνώμη σας απάνω σε αυτό. Η άρχουσα τάξη, οι αλκιβιάδηδες της σημερινής εποχής, αυτοί που καταδυναστεύουν όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την οικονομία, οι μεγάλες οικογένειες, τα τσανάκια, τα τζάκια, τα παλιά, είναι όλοι Παναθηναϊκοί. Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος και ανήκει στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Μα με έπαιρνε ένας αγαθός εκεί από τα Πιέρια και μου λέει την Τετάρτη, λέει ο Παναθηναϊκός πωλείται. Του λέω πού ρε πωλείται? Ποιος τον μπαίνει? Λέει είναι ένας από την Ταϊλάνδη και ήρθε να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Μέχρι την Τετάρτη είναι τελειωμένο. Του λέω φιλέ, εάν μέχρι την Τετάρτη, όχι αυτή την Τετάρτη, ούτε την άλλη, ούτε την παράλληλη, άντε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη που θέλει 6 μήνες, πουληθεί ο Παναθηναϊκός, εγώ θα έρθω στην Κατερίνη και θα βγω με μίνι φούστα. Μα λέει το γράφει, λέω και επειδή το γράφει.
ο Παναθηναϊκός δεν πουλείται πουθενά εάν δεν δώσει το ok ο Βαρδινογιάννης. Έτσι, μπράβο. Και για να τον αγοράσει τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος που βγήκε μπροστά ρώτησε τον Βαρδινογιάννη. Μπορώ, κύριε Βαρδινογιάννη, να τον πάρεις? Και όταν είναι, ναι, ξέρω. Δύο είναι οι οικογένειες, οι μεγάλες, που απέναντί τους δεν στέκεται κανείς. Η μία είναι η οικογένεια του Βαρδινογιάννη και η άλλη είναι η οικογένεια του Λάτσι. Το Λατσέικο και οι Βαρδινογιάννηδες. Ο Βαρδινογιάννης είναι του Παναθηναϊκού. Ο Βαρδινογιάννης έχει τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν τον έχει στα χαρτιά, αλλά ξέρει ο Αλαφούζος ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο του και του πει ο Βαρδινογιάννης, θέλω τον Παναθηναϊκό, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Που είστε να έρθω να υπογράψω, γράψε δίπλα εσείς αν είναι να πάρω κάτι, ούτε καν θα ρωτήσει. Γι' αυτό δεν επενδύει. Τον έχει να κάνει τα πολιτικά του παιχνίδια, να ασκήσει πιέσεις και για ένα Παναθηναϊκό ρακένδυτο να παρακαλάει τον Ιβάν Σαββίδη να του δώσει τον Μπούγκουρα και τον Κάτσε πιόνα τον μεγάλο Παναθηναϊκό. Το τι παίζεται εκεί θα το πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Το πόσοι θέλουν να τον πάρουνε και δεν δίνει το ok ο Βαρδινογιάννης, πληγωμένος από τις αποδοκιμασίες και το συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα από τους Παναθηναϊκούς, όπου εγχωρώ 10-15 χιλιάδες του βρίζανε τη μάνα. Φωνάζαν οι Παναθηναϊκοί και ζητούσαν να αποχωρήσει και είπε ο Μέγας Βαρδής, όταν μαζευτούν στο Σύνταγμα 100.000 και ζητάνε συγγνώμη, εγχωρώ, τότε θα βγω να τους βοηθήσω. Και δέστε πόσο τους έχει, πώς τους έχει τώρα. Και αυτός έχει τίτλους. Θα πεις, αυτός δεν είναι τόσο βρωμερός στο παρασκήνιο όπως είναι ο χωρίς σύνορα Ολυμπιακός, ο οποίος μεταχειρίζεται τα πάντα. Ούτε έχει την υπουλιά της ΑΕΚ, η οποία είναι ύπουλο σωματείο, με αλλαγμένο DNA. Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς ήταν όταν έφτασε και αλλιώς έγινε τώρα. Να καταπατάει συμφωνίες, να κλέβει τίτλους, να επηρεάζει τη δικαιοσύνη και να ξεφτελίζεται στο τελικό. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ και χάνει από τα περσινά γεγονότα μια δυναμική που είχε, ότι μπροστά στην αδικία που ενδεχομένως μου γίνεται, δεν μασάω τίποτα, ορμάω στα αίσια και όποιο πάρει ο χάρος εμπρός εμείς και δεν μπιμπείς, που λέγανε και οι παλιοί. Στην Ελβετία θα πρέπει να φύγει ο Μανδίας που έχει κουκουλώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στην Ελβετία θα πρέπει να είναι μαχητικοί, έτοιμοι για όλα, και αν δούνε ότι πάει να τον σφάξει με το βαμβάκι ο διαιτητής, όπως εδώ, να αντιδράσουνε. Προς Θεού, μέσα στα πλαίσια της λογικής, Ευρώπη είσαι. Δεν είπαμε ούτε να πετάξουν αυτά, ούτε να κάνουν ντου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα από τα κάγκελα όμως θα πρέπει να υπάρχει μια ηχητική τρομοκρατία που θα ξαφνιάσει τους Ελβετούς, συνθήματα, παλμός και συμπαράσταση που θα δούμε κατά πόσον
έχει δίκιο ο Λουτσέσκου όταν βγαίνει στα ίσια και προκαλεί το ελβετικό φιλότιμο λέγοντας ότι εδώ ήρθαμε για να νικήσουμε. Και ναι, ξέρω εγώ τον Ελβετό τώρα, άμα δεις μια ομάδα από την Ελλάδα ή μια ομάδα από την Αλβανία ή μια ομάδα από τη Βοσνία ή από τη Βουλγαρία, ένα Πλόβτιβ, μια Βάρνα, μια Λεύσκη, όταν ακούει αυτόν από τη Λεύσκη να έρχεται μέσα στην πόλη του, στην Κρεατεά Βασιλεία, που έχει όλα αυτά τα εχέγγυα που είπαμε προηγούμενα, χρήμα, πλούτο, δύναμη, εξουσία, πισωχτυπήματα, λαδώματα, και ακούει ένα Λουτσέσκου από μια πόλη εκεί με ένα σπάου, ξέρω εγώ ό,τι και τα λοιπά, ήρθα να σας κερδίσω, κατά πόσο τους τσιγκλάει το φιλότιμο, τους ξυπνάει και τους φέρνει αντιμέτωπο με μια δύναμη που λέγεται κόσμος που θα είναι εκεί και θα το κάνει. Οι Ελβετοί είναι ήρεμοι, ούτε συνθήματα ούτε τρίχες. Αυτοί θα, οι δικοί μας θα είναι 5.000 κομμάτια το λιγότερο μέσα. Θα κάνουν πανηγύρι πραγματικό. Και από εκεί και πέρα θα δείξει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό που τους ξυπνάει και τους τσιγκλάει, αλλά ή κατά πόσο είναι καλό που δείχνει αυτή την αποφασιστικότητα και δίνει στο παίκτη αυτοπεποίθηση και τη μαγιά να βγουν και να κοιτάξουν τη μεγάλη αυτή υπερδύναμη για τα μέτρα του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρική υπερδύναμη, να την κοιτάξει στα μάτια και όχι μόνο να την κοιτάξει, να την πετάξει και το λογάντι. Εγώ ήρθα εδώ να κερδίσω. Τώρα, καλό ή κακό, θα το δούμε το βράδυ. Θα μπούμε και σε προγνωστικά, θα μάθουμε και για τις συνθέσεις, θα ανοίξουμε και γραμμές, αφού όμως πρώτα... Σας ακούμε πάρα πολύ βαθιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Πασχάλης Ολυμπιακάρας. Γεια σου ρε Πασχάλη Ολυμπιακέ. Γεια σου, δεν μπορώ, δεν ακούγεται καλά. Ακούγεται πολύ βαθιά, Χρήστο. Εγώ. Ο κύριος Πασχάλης. Τώρα τα τσακίστα θέματα ο Χρήστος να μπορέσουμε. Τώρα για ακούω. Πες μας ρε Πασχάλη, εσύ που είσαι και έμπειρος. Για πες μου. Επάνω σε θέματα ευρωπαϊκών αγώνων, διότι εδώ που τα λέμε μπορεί να έχεις ότι έχεις τα καλά και τα κακά σου, αλλά ξέρεις από Ευρώπη, έχεις παίξει πολλά χρόνια σε ομίλους. Το να βγαίνει ο Λουτσέσκου και να προκαλεί τους Ελβετούς και εδώ στην Ελλάδα με δηλώσεις του, αλλά και εκεί, ότι εμείς ήρθαμε για να κερδίσουμε, κάνει καλό στο παοξίδικο στρατόπεδο ή το Γιώργο τσίγκλισμα μου, αυτό ενδεχομένως Γιώργο να πορώνει τους Ελβετούς. Θα σου απαντήσω, αλλά πριν κλείσω θέλω να σου πω το όνειρο που είδα. Αμάρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά κάνει και λέω σε κερδίσω, γιατί τι να έλεγε διαφορετικό. Ότι πάω να χάσω. Όχι. Επομένως, τι θα έλεγα εγώ. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ρευστό. Η Βασιλεία είναι μια έμπειρη, δυνατή ομάδα με πέρασμα από το Champions League εδώ και 10 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου είναι το δυσκολότερο μάτς που μπορούσε να τύχει στον ΠΑΟΚ. Ήρθαμε να τα δώσουμε όλα και θα κάνουμε τα πάντα να πάρουμε την πρόκριση. Άκουσα να δεις, εγάλαιο να είσαι και να παίζεις με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και λοιπά, λες ότι πάω να κερδίσω. Τώρα το τι θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, καλά κάνει ο Λουτσέσκου και πάει να τους ανεβάσει και να τους πει ότι πάμε να κερδίσουμε. Εδώ, όπως το λένε, ένας προπονητής
τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, θα το θυμηθείς, έβαζε, πώς το λένε, γλυκά και έκανε τους, την εντεκάδα. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, πώς το λένε, αυτός ο που Αλέφαντος. Για μια μέρα. Ο Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σου είπα και την αρχή σε κάποιο άλλο τηλεφώνημα που είχα μαζί σου ότι θέλω να κερδίσεις. Ναι. Γιατί επειδή θα είμαι πρωταθλητής, θέλω να πάω bye χωρίς play-off. Άστο αυτό τα προσωπικά συμφέροντα του Ολυμπιακού. Σαν φίλαθλος και σαν Έλληνας πολίτης και σαν Μακεδόνας, θες να κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Δεν θα κερδίσει, φίλε. Δεν θα κερδίσει. Και θα σου πω το όνειρό μου. Ναι. Σήμερα ξύπνησα, είχα ανησυχίες και ξύπνησα 4,5 ώρα. Το πρωί. Ναι, κάποια στιγμή με ξαναπήρε ο ύπνος και είδα ένα όνειρο. Πρώτο ημίχρονο 2-0. Γίνεται το ημίχρονο, βγαίνουν έξω. Δεύτερο ημίχρονο να κρατήσουμε το 2-0, περνάμε. Ένα φάουλο πάω, κουβιερίνια 2-1. Καλά πάμε μέχρι τώρα. 85. Αμάν. Λοιπόν, 85-87, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν στα τελειώματα. Μάλιστα. Κάνουν σέντρα οι Ελβετοί. Ναι. Μπαίνουν μέσα. Ναι. Μέσα στην περιοχή φάουλου Μάτος, κόκκινη Μάτος. Κάρτα και πέναλτι. Αμάρε φίλε. Και γίνεται το 3-1. Και εκεί πεθαίνουν όλοι. Αμάρε φίλε. Κάτι συντριβανίσκει και κάτι έτσι, ζητάνε υπογλώσιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το όνειρό μου. Τώρα εγώ... Κόκκινη κάρτα, ο Μάτος και πέναλτι, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Γιατί ήδη είχε δώσει 2 αγωνιές πιο μπροστά. Ναι. Και του τη χάρισε. Α, και του την είχε στημένη. Δεν μπορούσε να του τη χάρισε και την τρίτη. Πέναλτι και κόκκινη στο Μάτος. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν σε στεναχωρώ, φίλε μου, αυτό ήταν το όνειρο που είδα. Μάλιστα. Σου το αποκαλύπτω. Και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, θα το δούμε το βράδυ. Επειδή εάν δεν υπήρχε ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη, θα ήσουν ο μεγαλύτερος άσχετος που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αλλά επειδή υπάρχει αυτός, χάνεις την πρωτιά, θέλεις να σου βγάλω εγώ φωτογραφία το μάτς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Εγώ σου είπα, ούτε φωτογράφος είμαι, ούτε τίποτα. Όπως βλέπεις όνειρα εσύ, όπως βλέπει όνειρα ο άλλος ότι θα κερδίσει το λαχείο, ναι. Έτσι και εγώ είδα όνειρο ότι θα γίνει αυτά που σου είπα. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει... Θα τοποθετηθώ, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για το όνειρό σας κύριε Πασκάλη. Να γίνετε κύριε, ναι. Να πάτε αλλού. Καλή τύχη. Να είσαι καλά, ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Πασκάλης να γυρίσει από την άλλη πλευρά. Ναι. Ούτε κανένα άλλο όνειρο, ας πούμε. Λέει, όταν αλλάζεις πλευρά, ναι. Αλλάζει και το όνειρο. Ναι, βλέπεις κάτι άλλο με τα εφιάλτες. Μάλιστα. Και ο εφιάλτες του είναι να περάσει ο Πάοκας. Το πρόβλημα του Πασχάλη, ο οποίος να ξέρεις... Αλλά ναι. την κατεμιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι και βγήκε πρώτος στο τηλέφωνο. Ναι ρε φίλε, και πάντα πρώτος βγαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή δεν ασχολούνται με τη Μουτάρα, μόνο με τον Πάκο ασχολούνται. Τόσο πολύ τους πειράζει. Για πες μου, η γνώμη σου ποια είναι για το σημερινό αγώνα? Εμένα η γνώμη μου για το σημερινό αγώνα είναι ότι ο αγώνας είναι πολύ πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολος. Τα αποτέλεσμα είναι τέτοιο που όλα παίρνονται. Αν καταφέρουμε στο πρώτο 15-20 λεπτό κρατήσουμε στο 0, θα σου εκνευρίσουμε κάπως και θα ανοιχτούν πιο πολύ. Εκεί ένα κολλάκι να του βγάλουμε. Άμα του βγάλουμε ένα κολλάκι, τελείωσε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, το όνομά σου... Άρης. Το όνομά σου, το πιστεύω ο ΠΑΟΚ, το κύριε όνομα, Άρη. Το όνομά μου είναι... Αριστίδης. Ναι. Κανακάρης. Αριστίδης είναι το όνομά σου? Όχι, Κανακάρης. Κανακάρης, το... Α, Κανακάρης. Ναι. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, ρε φίλε. Ωραίο όνομα έχουμε, αλλά... Εξαιρετικό όνομα. Πώς λέγεστε, Κανακάρης. Κανακάρης. Και το έκοψες και το έκανες Άρης, ρε φίλε.
Οι άρμοι φωνάζουν ψυχαγευτικά όλοι. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά εμένα με πειράζει γιατί εγώ είμαι παοκάρι και αυτοί φωνάζουν, με φωνάζουν άρια. Έμπα, έχω και τον φίλο μου τον Άρη το Φωκά, το βουλευτή της Ένωσης Κεντρών. Καλά του λέω, άρεσε, λένε Αριστίδη και το κάνεις Άρης. Υπάρχει τέτοιο όνομα, ρε, Αριστίδης. Υπάρχει σαν το Αριστίδης. Το κάνεις Άρης. Αριστίδης του λέω, από τότε το καθιέρωσε Αριστίδης. Λοιπόν, άκουσε με κάτι Άρη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κινδυνεύσει τα πρώτα 10, 15 και 20 λεπτά. Όπως όλοι λένε, να προσέξουμε εκείνη τα λεπτά. Η Βασιλεία θα κινδυνεύσει εκείνα τα στο 20 λεπτό. Ένα, αυτό εννοώ και εγώ, Γιώργο. Αν τους ευνηδιάσουμε εκεί. Εκεί θα, 10, θα 15, πάνε 20 τον ευνηδιασμό. Και τους είπα, τους βγάλουμε ένα γκολ. Τώρα τελειώσανε. Εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει ένα γκολ στα πρώτα 20 λεπτά. Έχει. Από εκεί και εκεί πέρα. Ναι, από εκεί και μετά. Από εκεί και πέρα. Αν είναι στο 0-0 θα γίνει ένα ψυχο. Ένα πολύ δύσκολο μάτς. Δηλαδή θα μας βγει η ψυχή. Με ένα γκολ μπορούν να περάσουν. Είναι πολύ βατό αποτέλεσμα. Μας βολεύει και η ισοπαλία με γκολ. Μας δουλεύει και η ισοπαλία με μηδέν. Ναι. Εκεί είναι όλη η ιστορία σου. Ένας ευνηδιασμός καλός. Στα πρώτα, στο πρώτο 20 λεπτό που πιστεύει ο ΠΑΟΚ θα κινδυνεύσει σε νεκρά σημεία του αγώνα. Εκεί που είναι κάπως κατεβασμένες οι ταχύτητες, εκεί γιατί έχει τέτοια σημεία ο αγώνας. Έχει υπερένταση, αλλά έχει και κάποια σε αυτά που παίζει την μπάλα στο κέντρο, στα αυτά. Τώρα να βγει και ο άλλος, ο παπάς ο Κώστας από εκεί, από το ΑΕΚΣΙΣ. Α, θα βγει γιατί χθες πήγε... Αυτή την ομάδα... Ήπουλο σωματείο. Ήπουλη. Μια ζωή εγώ από μικρός τη θυμάμαι, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα. Ναι. Τη θυμάμαι μια ζωή στην Ήπουλία. Και για μένα εγώ το λέω πάντα, η χειρότερη φίλαθλη της Ελλάδος είναι οι αεξίδες. Δεν υπάρχουν, ρε σου λέω. Έχω φάει ξύλογο από αεξίδες. Στη Φιλαδέλφια, για τον Κώστα, Φιλαδέλφια και για τον Κώστα μες στην Κατερίνη με τον Πιερικό, για να γλιτούς ανέβηκα στα καβάκια πάνω στο κήπεδο για να μην με σκοτώσουν, ας πούμε. Αυτά είναι άλλα. Να σε καλά, Άρη! Είναι ύπουλο σωματείο. Ύπουλοι! Και ύπουλοι φίλαθλοι. Και ύπουλοι φίλαθλοι. Στο καζάνι με την πίσα και τα πούπουλα. Για τον Κώστα τον ξέρουμε... Από εδώ που ήταν στο καπνομάγαζο Ψτάτης, από την Αξιούπολη. Ο Κυρκώστας, σε καπνομάγαζο, όχι, κάνεις λάθος. Εκεί πρέπει να ήταν. Όχι, ήταν δημόσιος υπάλληλος ο κύριος Κώστας, δούλευε στο τυπογραφείο και τα λοιπά, στο τηλεγραφείο. Όχι, κάνεις λάθος. Άλλον λες, να σε καλά, Άρη, πάμε στον επόμενο, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γιώργο. Ναι. Θοδωρής. Γεια σου, Θόδωρε. Πες σε αυτό το μαϊντανό που παίρνει φορά τα ραδιόφωνα. Το Πασχάλι. Από παντού. Μπράβο. Μη χαρακτηρίζεις όμως, σε παρακαλώ. Καλά, πες τη γνώμη σου, θα την ακούσουμε. Αν ξυπνάει πέρσι το πρωί, ναι. Και έχει πρωινές ανησυχίες, ναι. Να πάει να κόβει ξύλα, να βγαίνει για ψάρεμα, ναι. Να πάει στο κυνήγι. Ένα περίπατο στο δάσος. Να πάει ένα περίπατο στο δάσος, ναι. Να κάνει διάφορα πράγματα. Ναι. Γιατί με το ποδόσφαιρο μιλάνε άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Σωστά. Ναι, ναι. Δεν μιλάνε άνθρωποι τώρα που βγαίνουν έτσι για να πούνε κάτι, να πούνε κάτι, οτιδήποτε να πούνε. Να δείξουν ότι κάτι είναι και αυτοί, ότι ξέρουν. Μα ο Άρης το είπε προηγουμένως. Μπορείς, λέει, άνετα να γυρίσεις και από την άλλη πλευρά. Δεις ένα άλλο. Έχει ένα χάρο δουλειές έχει να κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Το πρωί, το πρωί, ναι, το πρωί. Αν έχει σκύλο, να τον βγάλει έξω να πάει να... Μια βόλτα, ναι, να βγάλει μια βόλτα, να πάει το γονάκι μια βόλτα, διάφορα πράγματα. Χίλια δυο πράγματα. Τώρα για το ποδόσφαιρο, Γιώργο, μιλάμε αυτοί που ξέρουν. Δεν ξέρει, ρε, από μπάλα, δεν έχει ιδέα. Εάν δεν ήταν ο Κυρκώστας που είναι εντελώς άμπαλος, θα ήταν ο μεγαλύτερος άμπαλος που υπάρχει. Γιώργο, ξέρεις μπρίτζ. Τι πράγμα. Όχι, δεν ξέρω. Άλλο τόσο ξέρει και αυτός από ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτός για το σημερινό το μάτι. Ναι. Για το σημερινό το μάτι. Είναι δύσκολο, αλλά τους έχουμε. Τους έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι τους έχουμε, πραγματικά, Γιώργο.
Γιατί ο ΠΑΟΚ της Ευρώπης είναι άλλο και ειδικά στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας παίζει καλή μπάλα ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλη ομάδα, ναι, είναι άλλη ομάδα. Έχει πάρει μεγάλες προκλήσεις με την Arsenal, με την Tottenham, με την Φιωρεντίνα, με την Φενέρ. Να μας πούνε τώρα, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε νικήσει απλώς, έχουμε αποκλείσει ομάδες. Αυτό να το θυμούνται κάποιοι. Ναι. Που κάνουν σχόλια, ξέρω. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλή σημερά. Να είσαι καλά, να πας στο καλό. Έχουμε θέματα. Ποια είναι τα θέματα? 2-31-0-287-888. Επικοινωνείτε με τη λατρεία της πόλης και όχι μόνο, όλου του κόσμου μέσω του ίντερνετ, με το λίμπερο της καρδιάς σας και με τον Γιώργο Συρίγο alone. 2-31-0-287 και 3-8 περιμένουμε να βγείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας για ό,τι είπαμε ή κάτι που θέλετε εσείς να μας πείτε. Παρακαλώ, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε μου. Καλημέρα σας, Μποέμ. Μποέμ. Τι κάνεις, αδερφέ μου? Καλά, από πού μας ακούς και πώς λέγεσαι? Από Γλυφάδα σας ακούω. Ωραία. Και είμαι ο Κατερνιάς ο Στέλιος. Γεια σου, ρε φίλε Στέλιο, τι γίνεται? Πρόσεπε, πήγες εκεί, ρε φίλε, και πήρε φωτιά η Αθήνα, να πούμε. Έχω δώσει τον γαμπρό μου, μάση μια χαρά είναι και αυτό τη φήμα. Και δεν έχει ομάδα, λέει παοξής. Άμα θα γινόμα, λέει θα γινόμα παοξής. Α, πάρ' το να σου πει, πάρ' το να σου πει αυτό που πάρ' το, μίλα το. Δώσε το. Ο Γιώργος παοξής είναι. Λέ, γεια σου, φίλε. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις? Είσαι καλά, σ' ακούω, θα σε βαρέσει. Βαρέσει η προφορά σου, θηβαίος είσαι? Ναι. Μάλιστα. Θηβαίος. Και από Θήβα βρέθηκες Γλυφάδα? Α, εννοείται. Ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης, μάλιστα. Πώς το βλέπεις το μάτς αύριο? Πιστεύω όλα καλά θα πάνε. Σήμερα μάλλον, όχι αύριο, κάνω λάθος. Σήμερα. Πιστεύω όλα καλά θα πάνε. Μάλιστα. Εκεί στη Θήβα δεν έχετε ομάδα? Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Τίποτα ιδιαίτερο. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν παίζουν καλά. Μάλιστα. Δεν είναι καμιά ομάδα που είναι στην πρώτη. Να έχει κάνει πέρασμα από την πρώτη εθνική, όχι. Όχι. Να σε καλά. Έγινε, καλή σου μέρα, να σε καλά. Γεια χαρά, γεια σου και εσύ, φίλε Κατερινιώτη. Περνάμε στο δεύτερο φίλο που περιμένει. Ορίστε. Γιώργη. Ναι. Έλα, βρε. Έλα. Το κλείσα. Να σου πω, θα χρειαστώ το τηλέφωνο σου οπωσδήποτε να τα αφήσει στο κέντρο. Βεβαίως. Οπωσδήποτε θα σου μιλήσω για ένα θέμα. Στο διάλειμμα θα το δώσω στο Χρήστο. Πάρε τηλέφωνο, ναι, να σου το. Ναι. Ή στη Μαριλίζα μέσα, στη Μαριλίζα μέσα. Κύριε. Να με πάρεις ό,τι γουστάρεις και μπορώ να εξυπηρετήσω μια κατάσταση. Μπορείς, σίγουρα μπορείς. Αυτό. Μια γνώμη θέλω. Τέλος πάντων, εντάξει. Αν τα πω κοντά όταν σε πάρω τηλέφωνο. Έγινε, φίλε. Να καλά, καλή κουμπούλα. Δεν μας είπες τα προγνωστικά σου για σήμερα. Εγώ λέω τώρα για ένα 3-1 το βλέπω. Υπέρ του ΠΑΟΚ. 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Είσαι έτσι, πολύ ωραίος. Τι ωραίος είσαι, ρε Γλυφαδιώτη. Πάντα. Γεια χαρά σου, γεια σου. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Κώστα. Γεια σου, φίλε αδερφέ Κώστα. Κατερινιώτη. Ίδαλμα της Κατερίνη. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Κώστας, η Κατερίνη δεν θα έχει αυτό το χρώμα το όμορφο που έχει σήμερα. Δεύτερος αγρότης, άλλος καινούργιος αγρότης μας επιτέθηκε σήμερα. Έλα. Άλλος καινούργιος αγρότης μας επιτέθηκε σήμερα. Ποιος πάλι? Προλίγο δεν έλεγε ένας. Για τον Πασκάλι έλεγε. Ο πιο προηγούμενος που έλεγε δεν έχει ιδέα από μπάλα και τέτοια. Καλά, κοίταξε τώρα, από μπάλα εδώ που τα λέμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις παραστά, κοίταξε. Έχεις δίκιο. Γιατί ζείτε στο δικό σας κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, από τον οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Λοιπόν, είστε μόνιμα μπερδεμένοι. Μπερδεύετε την επιθυμία με τη δυνατότητα και μια ζωή θα είστε έτσι. Το τραγούδι που λέει, ρε Κώστα. Μα μιλάτε για την ΑΕΚ, μωρέ τώρα, εσείς, μωρέ τώρα. Ναι, ρε φίλε. Νεοπλουτή.
Μιλάτε εσείς για την ΑΕΚ τώρα που έχετε 13 πρωταθλήματα, 15 κύπελα και έχετε 2 πρωταθλήματα. Άντε ρε κάντε παραπέρα. Άντε παίξτε παραπέρα. Άντε γιατί κουράσατε. Άντε γιατί κουράσατε. Επειδή είστε στις τεχνολογίες, βαρέστε το Google. Από το 59 που είναι αλφαεθνική. Μέσα έξω τα μεταξύ μας παιχνίδια. Θα αυτοκτονήσετε από την κατάθλιψη. Κάθεσαι και μιλάτε τώρα. Άντε λίγο. Εδώ σ' αργεί. Κώστα. Επιτέλους. Κώστα. Δεν έχετε όριο. Κάτω στην Κατερίνη. Όχι δεν στην... έχετε όριο. Στην Κατερίνη τη δεκαετία που ήμασταν αλφα-εθνικοί. Έχουμε εδώ μέσα στην Κατερίνη. Τα 9-10 χρόνια που ήμασταν με τον ΠΑΟΚ 7 νίκες 7 νίκες μία ήταν 2 ισοπαλίες και έχουμε αντίστοιχα 2 νίκες και 1 ισοπαλία στην Τούμπα εκείνη τη δεκαετία. Τη δεκαετία που μιλάς είναι η χειρότερη δεκαετία της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δεν με διαφέρει τι είναι. Κάτσε ένα πόρε φίλε. Και είναι η καλύτερη δεκαετία της ιστορίας του Πυρικού. Πραγματικά αυτός ο οποίος θέλει να είναι ένας σωστός και σοβαρός ανιχνευτής της προϊστορίας και κάποιοι από εσάς που ήσασταν τυχεροί και θαυμάσατε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Πυρικού. Αλλά μην ξεχνάς, ήταν μια λάμψη που έσβησε, όπως και η Λάρισα. Πού είστε Λάρισα τώρα? Πέντε χρόνια. Αργή! Πού είστε τώρα? 5 χρόνια, παπά! Έτυχε να έχουμε μια μέτρια ομάδα εκείνα τα χρόνια, από την οποία προήθρε η μεγαλύτερη ομάδα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, που μου έχεις πει ότι έχεις δει το καλύτερο ποδόσφαιρο που είδες ποτέ στον αγώνα ΠΑΟΚ Λιόν. Στο ΠΑΟΚ Λιόν. Στο ΠΑΟΚ Λιόν και ο Πιερικός, ο μεγάλος εκείνος Πιερικός που είναι ντροπή της Κατερίνης, που δεν έχει την ομάδα, μια ομάδα όχι αντάξια με εκείνη, ούτε καν να την πλησιάζει και μου μιλάς για ΠΑΟΚ και για άκρε. Εγώ δεν έχω 14. Δεν έχω ένα 14 πρωταθλήματα, έχω 2 μόνο. Αλλά εσύ έχεις 14 που δεν τα υπολογίζει κανείς. Και εγώ να σου πω κάτι. Οι Τούρκοι είχαν 400 χρόνια αυτοκρατορία, 500. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε 13 χρόνια όλα. Η Πάτρα, η τρίτη πόλη της Ελλάδος δεν είναι στην αλφα-εθνική. Ναι. Υπάρχει ακμή και παρακμή. Ναι, αλλά είναι παρατεταμένη η παρακμή σου, είναι 40 χρόνια. Είναι παρατεταμένη διότι αυτοί οι κυφήνες, οι πολιτικοί κάνανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τι έπρεπε να το έχουμε ρε τεχνικό, να είμαστε Αλβανία δηλαδή, τι ήθελες να είμαστε. Ημιεπαγγελματικό όπως ήτανε. Α. Και να μην, όπως ήτανε. Να μην υπακούσεις. Σβήσαν όλες οι επαρχιακές ομάδες. Είχαμε 60% εις πράξης αγώνος στα εκτός έδρας. 60% έπαιρνε ο γηπεδούχος, 40% ο φιλοξενούμενος. Με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ έβγαζα τα 2/3 του μπάτζετ της χρονιάς. Και από τότε που έγινε ο γηπεδούχος να παίρνει αυτά που εισπράττει και ο φιλοξενούμενος καθόλου, τελείωσε και πέθανε το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Τι ήθελες δηλαδή, έρχεσαι να παίρνεις τα δικά μου τα λεφτά να συντηρήσεις τη γαϊδουρομάδα σου? Πώς θα γίνει δηλαδή? Όπως γίνεται και στην τηλεόραση. Κάνε πρωτάθλημα με 5 ομάδες θα το. Με 3 θα κάνω, 4 αυτές είναι. Κάνε πρωτάθλημα με 4 ομάδες. 4 ομάδες. Εντάξει. Θα μπει και ο Άρης τώρα 5. Να το χαίρεσαι αυτό το πρωτάθλημα. Και τι θέλεις δηλαδή, σε δίνω λεπτά να με βαράς ρε Μόρτη. Να το χαίρεσαι βρε παραμυθά, βρε καλοκαιρινέ πρωταθλητή, 50 καλοκαιρινά πρωταθλήματα έχεις πάρει μέχρι τώρα. Κάθε καλοκαιρί είσαι πρωταθλητής βρε.
Ντροπή δεν έχετε. Ντροπή δεν έχετε. Το θράσος σας είναι απεριόριστο. Ντροπή δεν έχετε. Φέτος όμως δεν το λέμε αυτό ότι είμαστε πρωταθλητές. Φέτος λέμε ότι θα πάρουμε το double. Έτσι λέτε. Άρα αλλάξαμε. Έτσι λέτε. Γιατί. Θα δούμε. Πέρσι δεν το πήραμε. Ναι. Με το νου σας. Τι με το νου μας. Α, βάλε ναι, κάτω. Με το νου σας το πήρατε. Προπαίδεια δεν ξέρεις. Αφού όλα τα μάτς του δεύτερου γύρου τα εκτός έδρας είναι γνωστό πώς τα πήρατε. Πώς τα πήραμε. Πώς είναι γνωστό. Καλύτερα εσύ. Τι γνωστό είναι. Τι ξέρω εγώ. Ξέρεις καλύτερα εσύ. Δεν τρέπεστε. Περάσατε λίγο. Από Ξάνθη. Περάσατε από Γιάννελα. Περάσατε από Ατρόμητο. Δεν τρέπεστε που σας πιάσανε. Σας πιάσανε με την κατσίκα. Περάσατε όπως περάσατε. Δωροδόκες. Περάσατε όπως περάσατε. Βρωμερή που έπρεπε να παίζετε πριν από 30 χρόνια στη Β' Εθνική με την υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου. Τολμάτε και μιλάτε για το πιο καθαρό σωματείο της Ελλάδος. Ότι πέρασε πάει το δεύτερο γύρο. Κλέφτες. Κλέφτες ληστές χαρτινικόφτωνα. Τέρας Κατερινιώτικο. Τέρας. Θα πεις για τον ΠΑΟΚ. Πότε ρε ο ΠΑΟΚ κατηγορήθηκε για βρώμικη δοσοληψία. Πότε ρε έπιασε παίχτη, διατητή, προπονητή. Πότε βρέθηκε ένας να δείξει τον ΠΑΟΚ. Ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη, ούτε τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Είχε το 80 μια αυτή. Με έναν παράγοντά του, χωρίς λόγο που πήγε να κάνει και έκανε αυτό δωροδοκία. Αλλά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν μπορεί κανείς να μιλήσει. Μιλάτε εσείς που σας τιμωρήσανε 6 βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή τη δωροδοκία την έκανες, θα σε κόψω 6 βαθμούς από το άλλο μπροστά και να βγεις και Ευρώπη. Μιλάτε εσείς που άλλαξε ο νόμος και από 4 κατηγορίες το κάνανε 3 για να μπορέσεις να παίξεις για να κερδίσεις μια χρονιά. Μιλάτε εσείς που έχασε τον δρόμο ο εισαγγελέας και σας χαρίσαν 150 εκατομμύρια. Μιλάτε εσείς που ο πρόεδρος σας βγήκε και είπε δεν πληρώνω το ΦΠΑ, θα κάνω μεταγραφές και τον έχουν ακόμα έξω και θα τον έχουν τσουβαλιάσει. Μιλάτε εσείς που το ξανακάνατε άλλα 150, που αφήσατε φέση σε οικογένειες, σε ποδοσφαιριστές, σε καθαρίστριες, σε προμηθευτές. Μιλάτε εσείς που ξαναβγήκατε και σας δώσαν και 20 εκατομμύρια να κάνετε γήπεδο. Μιλάτε εσείς που πήρατε σε ένα αγώνα 9 βαθμούς για να πάρετε το πρωτάθλημα πέρσι από την αρμάδα του ΠΑΟΚ και μου λες έχω 14 πρωταθλήματα. Εγώ έχω 2 ρε. Μόνο παπά. Παπά, αλλά λάμπουνε σαν κομίτες και σε έχεις 14 αραχνιασμένα και με στη σκόνη. Δεν γυρίζεσαι, κοιτάξει άνθρωπος που τολμάς και δεν τρέπεσαι να βγάλεις το γήπεδό σου με το όνομα της Αγίας Σοφίας, εκεί που είναι ο ναός της χριστιανοσύνης. Εκεί που είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, του Ιουστινιανού. Νενίκη κάσενε, Σολομέ είπε, μόλις μπήκε μέσα και το είδε, το ναό αυτόνα. Και βγάζεις το βρωμογήπεδό σου, το κλεμμένο, με το Άγιο Όνομα της Αγίας Σοφίας, Σουρουκλεμέ. Μιλήστε για τον ΠΑΟΚ. Τέρατα. Παρακαλώ κύριε μου. Ναι, γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Είμαι η κυρία Εύη. Γεια σου κυρία Εύη μου. Επειδή περιμένω πολύ ώρα. Α, χρυσό μου, με συγχωρείς. Άλλη φορά όταν παίρνει κυρία Εύη θα με κάνεις νόημα. Θα ήθελα να... Δεν θέλω κανένα νόημα. Θα ήθελα απλώς να μην με διακόψεις.
Όσον αφορά τον Πασχάλη, πρέπει να ξέρει ότι τα όνειρα όταν βγαίνουν ανάποδα. Συνήθως. Πρώτον. Εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα μου. Δεν ξέρω αν θα περάσει. Είναι δύσκολο το έργο. Αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όσον αφορά αυτό το κύριο Κώστα, ναι, ο οποίος μας έχει πρίξει το σηκώτη, αυτός ο κύριος Ξερόλας, αυτός που άλλα λέει τη μία και άλλα λέει την άλλη, αυτός που μετά τα γεγονότα τότε βγήκε και είπε ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν το θέλω, τόπε, και βγήκα εγώ μετά και λέω είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ και λέω μπράβο στον κύριο Κώστα, τόπε. Και μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει τα άλλα και να λέει τον βά και αυτό και καλά το πήραμε και έτσι κι αλλιώς. Ναι, τι να κάνει γύρισμα. Που λέει, α, μπράβο γυριστή, καλά τον λες παπά και λίγα είναι του λες. Είναι παπάς πολύ. Και λίγα του λες, εγώ θα του έλεγα πολύ περισσότερα. Όχι, ωραία, ξέρεις τι γλύκας είναι. Ναι, τι καλό παιδί είναι. Το βλέπω, το βλέπω. Ναι. Βλέπω το ότι τρώγεται τόσο με τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι καμιά φορά την ώρα που τα λέει αυτά δεν κάνει τη γλώσσα του, τον δηλητηριάζει. Ρε είναι ΠΑΟΚΣΙΣ του. Τόσο δηλητήριο τρέχει η γλώσσα του που θα πω, αν την αγκάσει θα δηλητηριάζει. Εγώ το λέω. Λοιπόν, να μας κάτσει στην πάντα, ναι, να πει στην ομάδα μας, να μην την γρουσουζεύει γιατί τον τρώει είναι η κακία. Είναι και γρουσούζης, είναι γρουσούζης. Είναι και γρουσούζης, όλοι αυτοί είναι γρουσούζης και παίρνουν συνέχεια. Και χρουσουζεύουν ασταμάτητα. Να κοιτάξουν την τύφλα του, να κοιτάξουν τη Celtic που έρχεται και να αφήσουν εμάς την ησυχία μας. Φτάνει πια τόσο φαγούρα και τόσο το όλα τα ξέρει πια. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Τη μια λέει έτσι, την άλλη λέει γιουβέτσι. Ο παπάς. Φοράμε παντελόνια ή δεν φοράμε. Να ξέρω εγώ δηλαδή, γιατί εγώ είμαι γυναίκα και φοράω παντελόνια. Τώρα αυτός αν δεν φοράει και είναι Σκοτσέζος, δεν το ξέρω αυτό. Και φοράει κίλτ. Πάντως μια να λέει έτσι και μια γιουβέτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή το δέχονται αυτό το πρωτάθλημα, το δέχεται και λέει μπράβο καμαρώνω, ή δεν το δέχεται. Δεν μπορεί τη μία φορά να λέει εγώ δεν είμαι περήφανος γι' αυτό και δεν το δέχομαι να το βγαίνω πε. Εγώ και να λέω μπράβο πώς το έβαζε ο κύριος Κώστας και την άλλη φορά να τα γυρνάει και να τα κάνει ναι. Καλαματιανό. Σήμερα ήταν αγριεμένος, φαίνεται έκανε κάποια βόλτα. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν, ξέρεις πόσο πολύ αγριεμένος είναι και πόσο φοβόμαστε τον κύριο Κώστα. Δηλαδή να μην πω τίποτα χοντρό και δεν κάνει για γυναίκα. Όχι γλυκιά. Εντάξει, ούτε για τον σταθμό κάνει. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά. Εύχομαι στην ομάδα μου, μακάρι να τα καταφέρει. Μακάρι. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά είναι ρευστά. Εύχομαι το καλύτερο. Έτσι είναι ένα ρευστό. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλή γεια σου, κούκλα μου, να σε ακούω. Για. Θέλω και να χαίρομαι. Ορίστε στην τελευταία γραμμή. Όχι, στην πρώτη τελευταία. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό μάλλον είναι ο κύριο Κώστα. Βγαίνει συχνά στα ραδιόφωνα από ό,τι. Από καμιά φορά, ναι. Ξέρει από ποδόσφαιρο. Ξέρει. Ξέρει. Είναι και μορφωμένος, δηλαδή. Είναι. Έχει λόγο, έχει. Απλά θα, επειδή και εγώ κάποτε ήμουν από ΑΕΚΣΙΣ, θα του πω το εξής. Ότι αυτή η ομάδα μας, η ΑΕΚ, είχε αξιοπρέπεια παλιά. Είχε. Η οποία κράτησε μέχρι και τον Μπάρλο. Τον Μπάρλο. Μέχρι και τη μεγάλη ομάδα που έκανε ο Μπάρλος, ο οποίος είναι Θεσσαλονικεύς. Δεν το ήξερα. Φάντροκ, νομίζω. Ο προπονητής Μπάρλος. Ναι, Μπάρλος. Μεγάλη ομάδα από το 1974 έως το 1978. Λουκάς Μπάρλος. Λουκάς Μπάρλος. Λουκάς Μπάρλος. Ο οποίος ήταν από εδώ, Θεσσαλονικεύσης. Δεν το ήξερα. Ναι. Από εδώ. Και έχασε όλη την περιουσία για να γίνει μια μεγάλη ομάδα. Ήταν η αδικημένη της Αθήνας για χρόνια. Βέβαια, μετά την εποχή του Μπάρλου και μετά, και ιδιαίτερα στην εποχή του Μελισανίδη, 89-94, άρχισε να φλερτάρει με τη διατησία. Μπήκε και αυτή στο κλαμπ της διατησίας. Επηρεασμός, μ' ακούτε? Βεβαίως! Λοιπόν, επηρέαζε τη διατησία και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ πήρε 3 πρωταθλήματα, εκ των οποίων... Έπεσε η γραμμή του. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή σας, κύριε μου. Πάρτε αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί μία γραμμή έχουμε και θα πάμε για διάλειμμα. Παρακαλώ. Ορίστε. Έπεσε κι αυτός. Να μας καλέσετε αμέσως μετά το διάλειμμα. Όταν, κυρίες και κύριοι, οι Πέρσες φτάσανε μπροστά στις Θερμοπύλες, στείλανε κατασκόπους να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκεται το ελληνικό στρατόπεδο.
Και όταν γυρίσανε πίσω οι κατάσκοποι και τους ρώτησε ο βασιλιάς τους, ο Ξέρξης, τι κάνουνε, τρέμουν από το φόβο τους? Όχι, είπανε, χτενίζουνε τα μαλλιά τους και τα λείπουνε με λάδι για να είναι όμορφοι όταν θα πάνε να αγωνιστούνε. Φίλος με ενημέρωσε από τη βασιλεία ότι είδε σε ένα τοπίο πνιγμένο στο πράσινο, δίπλα από μια λιμνούλα με κυκνούς και νουφαρά, τον Νίκο από τα Γιάννητσά να χτενίζει την αλογουρά του, γιατί έχει μια αλογουρά μεγάλη ο Νίκος. Και όταν το ρωτήσανε τι κάνεις, είπε, προετοιμάζομαι σαν τους Σπαρτιάτες πριν από την μάχη. Νίκος από Γιάννητσά, από Ελβετία, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, Νίκο. Καλημέρα γέροντα, καλημέρα, αλλά απορώ πώς έχεις τόσους μεγάλους κατασκόπους που εγώ έκανα τη σκασιά μου χωρίς να το πάρει κανένας χαμπάρι και με ανακάλυψες εσύ, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα ρε φίλε. Ρε φίλε, συρίγος είσαι, είναι δυνατόν να ξεφύγει κάτι από το συρίγο? Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή τη στιγμή τρία άτομα σε παρακολουθούν, αυτή τη στιγμή ξύνεις τη μύτη σου. Έτσι λέει το μήνυμα, ξύνει τη μύτη του. Δεν είστε καθόλου καλά. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν από την Ελβετία. Από την όμορφη να πω Ελβετία. Όμορφη. Είμαστε με μια παρέα εδώ που βρεθήκαμε δίπλα στο Ρήνο. Μάλιστα. Και βλέπουμε τους Ελβετούς ρε φίλε να κάνουν μπάνιο στο ποτάμι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και από αυτούς θα χάσεις ρε. Είναι δυνατόν να χάσεις από ομάδα που κάνει μπάνιο στο ποτάμι ρε? Είναι δυνατόν ρε φίλε να χάσουμε από μια τέτοια ομάδα σήμερα? Είναι αλήθεια. Εντάξει, εδώ, ναι, εδώ τα πράγματα είναι πολύ ανεβασμένα. Δεν μπορώ να πω, ο πλούτος φαίνεται. Ναι. Υπάρχουν τεράστια εργοστάσια φαρμάκων εδώ τα οποία τα βλέπουμε. Μάλιστα. Κάτι Νοβάρτης, κάτι αυτά ξέρω εγώ. Το επίπεδο ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό, η αλήθεια είναι αυτή. Αμαξάρες λες. Κάνουνε μπάνιο στο Ρήνο, φοράνε μαχαίρι και κάνουν μπάνιο στο Ρήνο, δηλαδή γελάνε και τα σαλιγκάρια να πούμε. Λένε ότι είναι κόσμος ο οποίος είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ασουλούποτος, οι γυναίκες δεν είναι όμορφες και κατάσκοποι μου είπανε ότι απεγνωσμένα ψάχνετε κατά τις 11 η ώρα να βρείτε κανένα μαγαζί να πάτε να γεμίσετε το κεφάλι σας και ήταν τα, ναι, πάντα κλειστά. Δεν υπάρχει μαγαζί εδώ, δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή. Το φαγητό είναι, δηλαδή, πεινάς. Πας σε μαγαζί, πληρώνεις ένα κάρο λεφτά και πεινάς. Και εδώ στο Grand Basel, το που βρισκόμαστε ας πούμε, ναι, στη Μεγάλη Βασιλεία δηλαδή, τα πάντα είναι πανάκριβα και έτσι λοιπόν την έχουμε πέσει στο πάρκο και βλέπουμε σε εισαγωγικά, να το πω χαριτολογώντας, τις ελβετικές αγελάδες, ναι, γιατί οι γυναίκες του φίλε είναι πολύ ζουμπουρλούδικες. Άσπρες, ζουμερές. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι στο στυλ του Κόλκα. Ο Κόλκας πιστεύω ότι αν θα παντρευτεί κάποτε Ελβετίδα θα πάρει, να ξέρεις. Πάντως η κοπελιά που ξέρω ότι που είχα δει σε μια ανάσταση που έτυχε να είμαστε γη δίπλα ήταν λαμπάδα. Λαμπάδα, εντάξει. Εδώ είναι οι περισσότερες σουπουρλούδικες. Αυτό πάντως που λέει η μάνα μου, αφράτες. Αφράτες. Και άσπρες. Σαν το ζυμάρι να πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Κόσμο έχουμε, γυρίζουνε στους δρόμους, κάνουνε μανούρες αυτά. Έχουμε δει παιδιά τα οποία έχουν έρθει από χώρες γύρω γύρω, γιατί εδώ που βρισκόμαστε είναι ένα σημείο το οποίο ενώνει Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά από τη Γερμανία τα οποία τα έχω συναντήσει και σε άλλα ταξίδια στο εξωτερικό. Συζητάμε μαζί, έχουν την αγωνία, αλλά έχουν και την αισιοδοξία ότι θα πρέπει σήμερα το βράδυ αυτός που θα πάρει, όπως λέτε εσείς οι μπασκετικοί, το ροζ φύλλο αγώνα,
θα είναι ο ΠΑΟΚ. Μ' άρεσε ο παραλληλισμός που έκανες. Άνω τελεία να πάρω τη γραμμή και συνεχίζουμε. Παρακαλώ κύριε μου. Σε εσάς μιλάω. Καλησπέρα, καλημέρα. Έπεσε. Γιατί ρε έπεσες ρε. Εδώ σταματήσαμε αυτό από την Ελβετία ρε, για να μιλήσουμε μαζί σου. Και εσύ δεν μπορούσες να περιμένεις 2 λεπτά, τέρας. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά, Νίκο. Τι μαθαίνεις? Είδα, επειδή κάναμε μια ψηλή από εκεί, περάσαμε έτσι στα μουλοχτά για να πάρουμε λίγο κλίμα. Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη. Εγώ είδα χαμογελαστά πρόσωπα, απαλλαγμένα από άγχος. Έχουν εκπληκτικές εγκαταστάσεις. Νομίζω το γήπεδο της Βασιλείας, το Park Jacob Stadium, είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο το οποίο σε φτιάχνει να παίξεις ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τα παιδιά μας είναι σε μια καλή κατάσταση. Βέβαια, όταν θα σφυρίξει ο διαιτητής, το μάτς θα είναι αρένα, θα είναι ταυρομαχία, και πιστεύω ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το στολίδι της Βασιλείας λέγεται ένα άρθρο που έχει ανεβάσει η Αγάπη Γαβριλίδου με πολλές φωτογραφίες. Τα φώτα, λέει, απόψε θα είναι στραμμένα για την αναμέση της Βασιλείας με τον ΠΑ. Ο Δικέφαρος, λέει, θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ τη Βασιλεία στην Ελβετία σε ένα γήπεδο στολίδι. Πρόκειται για ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο εξωτερικά δεν σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, αλλά το εσωτερικό του θυμίζει κλουβί, ενώ έχει χωρητικότητα 38.512 θέσεις. Ένα γήπεδο κλουβί που θέλω να το παρακολουθήσεις και να το παρατηρήσεις και να μας πεις αύριο τις εντυπώσεις σου, γιατί τόσο περίπου, εάν θα γίνει με το καλό το γήπεδο της Τούμπας, αυτή θα είναι η χωρητικότητά του, γύρω στις 38.000 από ό,τι λένε. Εξωτερικά είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι φαντασμαγορικό. Βέβαια η νοοτροπία των Ελβετών, επειδή το χρήμα εδώ μάλλον ρέει άφθονο και επειδή υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί χορηγοί και πλούσιοι χορηγοί, νομίζω ότι εσωτερικά θα δούμε αν είναι ένα άκρος καλό ποδοσφαιρικό γήπεδο, και πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε Τούμπα σήμερα το βράδυ. Πιστεύω ότι κοντά στους ποδοσφαιριστές μας, αν το γήπεδο αξίζει, θα φτιάξει και εμάς. Μάλιστα. Για να ακουγόμαστε περισσότερο από τους Ελβετούς. Βέβαια, επίσης να σου πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της Ελβετίας, της Βασιλείας μάλλον, υπάρχουν παντού σημαίες της Βασιλείας. Μάλιστα. Δηλαδή πως βγάζουμε εμείς τις ελληνικές σημαίες, ρε παιδί μου, και λέμε έχουμε 28 Οκτωβρίου, εκεί βγάζουν τις Βασιλείας, της ομάδος τους. Ναι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα. Σύνδεση θέλω να μου πεις. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ ο Ρουμάνος έχει ένα εύκολο πονοκέφαλο. Το ζητούμενο είναι το τι ζητάει. Η πρώτη ενδεκάδα όπως την κατέβασε μέσα στην Τούμπα, μείναμε ευχαριστημένοι κατά γενικές γραμμές. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι δυσκύλιο στο γκολ. Νομίζω ότι στην Τούμπα θα μπορούσε να το κάνει και 4-0 και να φάει βέβαια και κανένα 2, η αλήθεια είναι αυτή, σε κάποια κενά τα οποία είχαμε. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι εάν θα παίξει ο Καντουρί από την αρχή του αγώνα και πόσο θα αντέξει ο Καντουρί στην πίεση και στα τρεξίματα των Ελβετών. Γιατί ο ΠΑΟ χρειάζεται έναν πιδαλιούχο σε στυλ Καντουρί, σε στυλ Μπίσεσβαρ, για να μπορεί να κρατήσει μπάλα. Γιατί ο όγκος των Ελβετών θα παίζει στο δίδυμο επάνω Μαουρίτσιο Κάνιας. Μάλιστα. Θα τους κάνουν τους δεύτερους σήμερα αυτούς τους δύο. Γι' αυτό λοιπόν εκεί πέρα πάνω χρειάζεται έναν ποδοσφαιριστή μπροστά από αυτούς μαζί με τον Έλκα να μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια και να δίνουν συντονισμό στην ομάδα στο ανέβασμα και στο κατέβασμα.
Πιστεύεις λοιπόν ότι χρειάζεται ένας παίκτης παραπάνω στο κέντρο, ένας παίκτης που με τεχνικά χαρακτηριστικά να μπορεί να καλύπτει με το σώμα του, και το έχει αυτό ο Καντουρί, να κρατάει την μπάλα, να δίνει ανάσες και ενδεχομένως να κάνει και την assist, έτσι δεν είναι? Ναι, να κάνει την assist, έχει και τον boy για τις θυμμένες φάσεις, αλλά περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς από τη στιγμή που έχουμε την ατυχία να μην υπάρχει Μπίσεσβαρ, γιατί σε αυτά τα δύο τα παιχνίδια ο Μπίσεσβαρ χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς μπορώ να πω είναι ο μόνος αθλητής μέσα στην ομάδα ο οποίος μπορεί να περάσει μια κάθετη παλιά ή μπορεί να διευολύσει μια αντίπαλη άμυνα παίρνοντας επάνω ποδοσφαιριστές και βγάζοντας τον Μπρίγιοβιτς ή τον Μπέλ Καμάτι προς την εστία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει Μπίσεσβαρ και ο αντιμπίσεσβαρ μπορεί να γίνει ο Καντουρί. Το ζητούμενο για μένα είναι ότι πόσα ποιοτικά λεπτά μπορεί να βγάλει. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα περιμένω από τους Ελβετούς μια λυσαλέα αντιμετώπιση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τώρα, εάν το κοράκι δώσει τα σπόρια σε αυτούς, αυτό θα φανεί από την πρώτη στιγμή. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα παιχτεί 50 ρίσια. Μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω ότι το παιχνίδι θα παιχτεί 50 ρίσια. Νομίζω ότι θα έχει τα σφυρίγματα που πρέπει. Ο διαιτητής τι είναι, από πού είναι? Διάβασα το όνομά του, το ξέχασα τώρα. Νομίζω πρέπει να είναι Ισπανός, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως ο Άγγλος μας έσφαξε με το βαβάκι, επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι, δεν έδωσε ένα πεντακάθαρο πέναλτι και άφησε να πέσει το ξύλο της αρκούδας μες στο γήπεδο. Κοίταξε Γιώργο, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από όλα θα πρέπει εμείς σαν ομάδα και σαν οργανισμός να βλέπουμε και τους διαιτητές από ποια χώρα είναι, για να μπορούμε να διαβάζουμε και το παιχνίδι πλέον του διαιτητή. Μάλιστα. Γι' αυτό πληρώνουμε τον Τεβεκέλη, γι' αυτό πληρώνουμε και τους υπόλοιπους, για να περάσουν στα παιδιά μας την οτροπία και του διαιτητή. Ξέρουμε λοιπόν ότι στην Αγγλία επιτρέπεται ένα παιχνίδι σκληρό. Δεν δίνουν τόσο εύκολα μπέναλι, δεν δίνουν τόσο εύκολα φάουλ. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να ρίξουμε εμείς την κλωτσιά μέσα στην τούμπα, την κλωτσιά την έριχναν οι Ελβετοί. Δεν σου φταίει κανένας. Ρίξε αγόρι μου και εσύ την κλωτσιά σου, αφού σου το επιτρέπει ο διαιτητής. Τι είσαι, μπαλαρίνα είσαι? Νίκος από τα Γιαννιτσά ήταν στην Ελβετία και μας έδωσε όλες αυτές τις εικόνες. Γεια σου Νίκο, πάμε στην επόμενη μινι γραμμή και πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Παρακαλώ, ορίστε. Γεια σας. Σε τριφανίσιος λέω είμαι. Τι κάνεις? Γεια σου αδερφέ, ποιος από τους δύο, ο Διονύσης ή ο μικρός? Ο πιο μικρός από το Διονύση. Αυτό που συνάντησε την περασμένη εβδομάδα. Και οι δύο ήσασταν εδώ, ρε. Λοιπόν, Ιταλός είναι ο διαιτητής και ευκολοκαρτάκιας. Ιταλός και ευκολοκαρτάκιας, α. Ναι, με το παραμικρό βγάζει κάρτα. Άρα θέλει προσοχή το παιχνίδι. Ο Νίκος ακούει, θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Πριν δεν κάνω να κάνω, ο προπονητής, έχω προπονητή και ξέρει να κατεβάσει. Εγώ το βλέπω σιωπαλία το κονδύλι. 1-1 ή 2-2. 2-2, θα μπορούσε να το σαν γκολ. Ναι, έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Άποψή μου. Άποψή σου. Άρα βλέπεις να περνάει πάω ξυτριβανίσχε. Περνάω πρόκριση και 8 η ώρα παίζω την άλλη Τετάρτη με τις παθαρμότσα. Μάλιστα. Και όχι για τους κλέπτες, τους χάρτινους, τους πρωταθλητές. Ρίχτους. Ζωή σε αυτούς. Ζωή σε αυτούς. Καλό παράδεισο να έχουνε. Τόσο δεν θες να τους δεις μπροστά σου. Παπάδες, καθόλου δεν θέλω να τους ακούω. Ούτε να τους βλέπω, να τους ακούω. Οι χάρτινοι υποπροταθλητές. Και σε όσους καταράστηκε εκεί πέρα την κλίση των αθώοι άνθρωποι. Εξαιτίας αυτονών. Τις αμαρτίες αυτονών τις πλήρωσαν οι αθώοι άνθρωποι. Έφυγες, γεια σου αδερφέ συντριβανίσχε. Δεν ακουγόμαστε καθόλου καλά, δεν έχει καλή αυτή, πρέπει να το από άλλη εκτέλεση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η φωνή του Μιτσάρα Παρίδη και η ψυχή του εκεί ψηλά που είναι, να μας συντροφεύει όλους
αυτούς που βρίσκονται στην Ελβετία και θα παρακολουθήσουν το μάτς. Για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια καλή βραδιά. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γεια σας.